ένα παιδί 20 ετών με όνειρα, με μια προοπτική να κάνει πολλά πράγματα, η ζωή μπροστά του με προοπτικές πολύ καλές, ξαφνικά γυρνάει στο μηδέν. Γιατί αυτό συνέβη στην ουσία. Έχει κάποια βράχια, ανέβηκα σε ένα βράχο, έκανα μια βουτιά και αμέσως με το που έκανα τη βουτιά επήλθε κατευθείαν η παραλυσία. Δηλαδή, ξύπησε βράχο. Ήπησα, όχι, στην άμμο. Ήταν ανάβαθα. Επέρχεται άμεσα. Άμεσα, το επόμενο δευτερόλεπτο. Κάποιοι που θα μας βλέπουν τώρα θα πρέπει να σε βλέπουν μια χαρά. Κινείς τα χέρια σου ή οτιδήποτε. Δώσε μου το χέρι σου. Δεν μπορώ να στο σφίξω. Δεν μπορώ να μου το σφίξω. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά της τετραπληγίας. Είναι το μοναδικό που μετανιώνω στην πορεία μου όλη αυτή από τη στιγμή που χτύπησα. Είναι τα 2-3 χρόνια που έχασα μετά που γύρισα από την Αθήνα μέσα στο σπίτι. Το καροτσάκι μου και το αυτοκίνητό μου είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου. Εγώ αν δεν το είχα αυτό το καροτσάκι ή αν δεν είχα καταφέρει να οδηγήσω, σας είδες τα μονά. Κλεισμένος στο σπίτι. Κλεισμένος ακόμη στο σπίτι. Εγώ πιστεύω ότι η κορυφαία μου στιγμή ήταν το μετάλλιο στην Αθήνα. Το μετάλλιο στην Αθήνα. Διότι δεν το περίμενα. Με τίποτα δεν το περίμενα. Τίποτα δεν είναι αδύνατο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή αυτό, αυτό μου ταιριάζει απόλυτα. Γιατί με ακολουθεί σε πολλά στάδια της ζωής μου μετά το ατύχημά μου. Πέσανε για λάθος λόγο τα βέλη σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν έφταιγε. Το Λευτέρη Ευγενάκη. Ναι. Εγώ δεν ανέβηκα, όχι για να δείξω, μπορούσα να με σηκώσω να ανεβάσω. Mm. Δεν ανέβηκα διότι έκνα ότι ήταν επικίνδυνο να ανέβω. Την περίοδο της θητείας του έδωσε τα φώτα στο χώρο μας. Είναι σαν να έρθω στο σπίτι σου να φάω 20 φορές, τέλεια, και μία φορά να μην πετύχει το ευχαριστώ και να σε κράξω. Ναι. Αυτό εγώ δεν θα το έκανα ποτέ.